Χαίρετε, αγαπητοί ακροατέ. Σήμερα το θέμα μας είναι το πρόβλημα των νέων ταυτοτήτων. Γιατί είναι απαράδεκτες? Δεν φτάνουν τα τόσο σοβαρά προβλήματα, εθνικά, κοινωνικά, οικονομικά, θρησκευτικά, που επισορεύτηκαν στον τόπο μας, έχουμε και το πρόβλημα των νέων ταυτοτήτων. Επί χρόνια τώρα, ο ορθόδοξος ελληνικός λαός ταλαιπωρείται επειδή κάποιοι επιμένουν να του επιβάλλουν, παρά τη θέληση και αντίδρασή του, ταυτότητες και κάρτες κοινωνικών ασφαλίσεων και κάρτες εφορίας και έξυπνες κάρτες με απαράδεκτες προδιαγραφές και αντίθετα προς την ελευθερία της θρησκευτικής του συνειδήσεως στοιχεία και σύμβολα. Το πρόβλημα των ταυτοτήτων απασχολεί τους πάντες. Δυστυχώς, δεν υπήρχε αντικειμενική αληθής πληροφόρηση και ενημέρωσης. Η παραπληροφόρηση και ο εφησυχασμός έκαναν μεγάλη ζημιά. Σύγχυσης επικράτησε. Πρέπει επιτέλους να μάθει ο λαός την αλήθεια. Πρέπει να γνωρίσουν το πρόβλημα όσοι έχουν ταχθεί να φυλάγουν θερμοπύλες. Και αναλόγως της ευθύνης, έκαστος να δώσει το αγωνιστικό παρόν. Με την υπουργική απόφαση, οι νέες ταυτότητες θα είναι αόρατες στο κοινό φως, ορατές στην υπεριώδη ακτινοβολία. Και ρωτούμε, για ποιο λόγο όλα αυτά? Ποιοι θα ελέγχουν τις νέες ταυτότητες? Γιατί εμείς δεν θα μπορούμε να διαβάσουν το τι λένε? Θα δούμε στη συνέχεια ότι ποιοι θα διαχειρίζονται τις νέες ταυτότητες. Στη συνέχεια αυτό το αρχείο θα περάσει στα χέρια του κράτους του ελληνικού. Εφόσον θα τα έχουν στα χέρια τους οι ξένοι, δεν θα γνωρίζουμε πού θα ταξιδέψουν αυτά τα στοιχεία. Μελέτες ηλεκτρονικών, όπως του κυρίου Κούλουθρου, Σταμάτη Κούλουθρου, αποδεικνύει ότι μέσα στις νέες ταυτότητες θα περιέρχεται και ο αριθμός 666. Ίσως όχι από την πρώτη στιγμή, οι δυνατότητες της ηλεκτρονικής μας λέει ότι έχουν τεράστιες δυνατότητες. Θα γραφτούν αόρατα σύμβολα της νέας εποχής. Θα περιέχεται, όπως βλέπουμε πιο κάτω, σύμβολα της νέας εποχής, New Age, το ουράνιο τόξο. Αν διαβάσουμε τα πρακτικά της Βουλής, εκεί θα δούμε με μεγαλύτερες λεπτομέρειες περισσότερα στοιχεία. Ο Υπουργός κύριος Παπαδήμας δήλωσε στον Αντένα ότι θα περιέχονται στις νέες ταυτότητες ο αριθμός 666. Ακόμα θα υπάρχει μαγνητική λωρίδα με ΕΚΑΜ, με ενιαίο κωδικό αριθμό, όπου εκεί θα γραφτούν με λέιζερ. Η λωρίδα αυτή θα είναι ή λευκή, ίσως και μαύρη, όπως βλέπουμε και στις έξυπνες κάρτες, στις μαγνητικές κάρτες, οι οποίες περιέχουν και μικροτσίπ οι τελευταίες. Στην επιφάνεια της μαγνητικής λωρίδας ακόμα θα περιέχονται βιομετρικά στοιχεία, δακτυλικά αποτυπώματα, φωνητικά αποτυπώματα, αποτυπώματα οφθαλμών, νεύρων, όλα αυτά αόρατα, γραμμένα με ακτίνες λέιζερ. Αφού λοιπόν, κατά το παράδειγμα που αναφέραμε, η τεχνολογία έφτασε μέχρι του σημείου και φωνητικά αποτυπώματα και αποτυπώματα οφθαλμών νεύρων να καταγράφει αόρατα σε επιφάνεια μαγνητική ολίγων εκατοστών, θα αφήσει έξω και τον ΕΚΑΜ και το 666, που είναι το σύστημα ελέγχου και φακελώματος χάριν του Αντιχρίστου στις νέες ταυτότητες. Πολλοί από τους υπουργούς προηγουμένων κυβερνήσεων αρνήθηκαν ότι θα περιέχεται αυτός ο αριθμός. Δεν πρέπει να επαναπαυόμεθα και να είμαστε πάντα εν εγρηγόρση, για νέους πάντα αγώνες, σε υπακοή πάντα με την Ιερά Σύνοδο, την Εκκλησία, με τις Μητροπόλεις,
συνέχεια να συνεχίσουμε τους αγώνες και να φυλάξουμε θερμοπύλες. Ευχαριστούμε πολύ.